Την εκδήλωση σε μέρα του ελληνικού αυτού, η μόνη την παρουσία του, ο αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Αθηνών, κ. Νίκο Γιώργο. Ο δημοτικό σύμβουλο, ο κ. Χρήστο Γιώργο. Ο πρόεδρο του συνόλου Γιάννη Σαββό και το μέλο τη ΕΣΠΕΔΕ, ο κ. Σοκουριάννη Κρήτη. Έξι, συγγνώμη, Λάζαρ Χριστοφίλη, 7 η Γεωργάκου, η Αντωνίνα. Νούμερο 9 είναι η Καρακασίδη, η Λιδία. 10 η Μπότα, η Κωνσταντίνα. 11 η Γεωργιάδη. 12 η Σωτηρίου, η Ιεροφίλη. 13 η Κοντομίχη, η Σιρμαλένια. 14 είναι η Μπότα, η Μπάσια. 6 η Ευαγγελία Σαπάκα με το νούμερο 6. Νούμερο 8, Παπαδημητρίου Ελένη. 9, η Χριστίνα Ιδραγατάκη με το 9. Το νούμερο 10 είναι η Παπά η Μαρία. 11 Μπούτη η Παναγιώτα. 12 Γιώτη Βαλέρια. Κρίσιμο σημείο, κρίσιμο σημείο πέρασε μπροστά. Αυτό που είπαμε πριν. Και να λοιπόν τα συνεχόμενα λάθη από την ομάδα της Πρέβεζας, ενώ βρέθηκε να είναι πρωτοπόρος στο σετ. Στην τελευταία στιγμή απανοτά 3 λάθη και πρώτο σετ για την ομάδα της Άρτας. Πατακιάρα παίρνει την επίθεση. Θα τελειώσει εκεί στην ευθεία το καρφί 16-22. Μπάλα νομίζω πέρασε ανάμεσα στον μπλοκ. 20-24 το σκορ. Και 20-25. Ένα-ένα ο φιλαθλητικός. Ισοφαρίζει. Καλό και αυτό το σέρβις, έβγαλε η Μπότα για την Καρακασίδη, θα δεχτεί το μπλοκ από την Μπούτη και την Γκούντα εκεί. Ωραία μπλοκ. 24-16. Και τελειώνει. 25-16. Βλέπετε κι εσείς πλάνα τώρα από την κερκίδα. Από την Μέλου θα πάρει την επίθεση Καρακασίδη, Παπαδοπούλου, Κοντομίχη. Πάντως για την ομάδα της Πρέβεζας τελειώνει το σετ 2-2, 25-20 για την ομάδα της Πρέβεζας. Η θέση που έχει ο διαιτητής εκεί είναι πολύ καλή, οπότε ο Μπαλτζόης είναι έμπειρος διαιτητής. Ήταν και αργή η τροχιά της μπάλας, οπότε την ευκαιρία να τη δουν ήταν πάρα πολύ δυνατό και κοφτό το σερβίς για να το χάσει. Μπότα, υποδοχή από την Παπά, θα πάρει την επίθεση ξανά η Αγόρου. Θα τελειώσει και αυτή τη φάση. 7-4. Κάθε λάθος μετράει στο tie break εδώ πέρα που είμαστε. Εδώ 15 πόντους, κάθε λάθος είναι καθοριστικό.
Έχει ο γυμναστικός σύλλογος 3 πόντους, προηγείται. Το σέρβις από την Καρακασίδου, αλλαγή. Ναι, στο 8 έχουμε αλλαγή των ομάδων. Έχει σηκωθεί όλος ο κόσμος εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Άρτας. Τρακατάκι, άσος, τέλος. Μεγάλη νίκη του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, 3-2. Νομίζω, Ηλία, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μας μείνει είναι ότι είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Εμείς που ζούμε την ομάδα, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι απόρριψα το δικαιού ήταν αυτό, γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά στο τελικό. Είναι μια φουρνιά κοριτσιών που τελειώνει φέτος ηλικιακά το πρωτάθλημα για τις περισσότερες από αυτές. Έκλεισε αίσια, το σκορ ήταν 3-2, έτσι έπρεπε να ήταν. Έτσι έπρεπε να ήταν και για τις δύο ομάδες. Ναι. Γιατί και οι δύο πιστοποιούν για να φτάνουν στον τελικό. Είχαν σημαντικά κριτήρια και μην ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες της Άρτας και της Πρέβεζας άφησαν απ' έξω δύο ομάδες των Ιωαννίνων, ενώ τις συνεπάγεται αυτό που είπαμε πριν. Και αυτό γιατί μπορεί να είμαστε λίγοι αυτό που λέμε, αλλά κάνουμε για πολλούς καμιά φορά. Είναι και οι φουρνιές που βγαίνουν με τους αθλητές. Και... Έχει πολλά χρόνια η ομάδα, είναι δεμένη. Είναι δεμένη, ναι, παίρνουν αυτό, θα έλεγα τώρα. Έχω την Πατακιάρα εδώ δίπλα μου. Δύο λόγια για το παιχνίδι, να κοιτάμε λίγο, είμαστε πάνω. Ναι, ναι. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξέραμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο, προπονόμασταν πολύ καιρό για όλο αυτό. Νίκησε ο καλύτερος, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε εμείς την προπόνησή μας, να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τώρα του χρόνου. Αυτά. Ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, όποια και να κέρδιζε, θα ήταν δίκαια νικήτρια, ναι, από αυτό που είδαμε όλοι οι θεατές, ναι, 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 και μέσα από το κλειστό και μέσα από την τηλεόραση. Να ξέρω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και σε εσάς για την μεγάλη, πώς να το πω, μαχητικότητα. Βλέπαμε εκπληκτικές μάχες επάνω στο φιλέ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη ομάδα ηλικιακά. Εμείς τα περισσότερα κορίτσια είναι και πρώτη γυμνασίου που παίζουν. Παρ' όλα αυτά έπαιξαν πολύ καλά, έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Δεν μας βγήκε στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Είστε καλά. Και αγόρο Ιωάννα, λοιπόν, θέλω να ακούσεις τη μετάδοση. Ναι. Να πας στο σπίτι μετά να ακούσεις τη μετάδοση. Βεβαίως. Μας έχεις εκπλήξει, εμένα δηλαδή. Βεβαίως. Εγώ δεν σε είχα ξαναδεί τόσο να παίζεις. Πραγματικά σήμερα έπαιρνες πόντο με οποιοδήποτε τρόπο. Πες μου δύο λόγια για το παιχνίδι. Εντάξει, δεν ήταν όπως περιμέναμε. Μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το αξίζαμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προπονήσεις. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω το αποτέλεσμα μας αντέλεσε. Μετά το περσινό χαμένο τελικό. Καλά, ειδικά μετά το περσινό, ναι. Εύχομαι με τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τώρα για την απονομή. Φαντάζομαι ακούγομαι πάνω. Πολύ ωραία. Απονομή των μεταλλίων στην ομάδα του φιλαθλητικού Πρέβεζας. Μπράβο στα κορίτσια για το πολύ ωραίο θέαμα που προσφέραν σήμερα εδώ στην Άρτα, στο τελικό. Όπως είπε και η Πατακιάρα, είναι μικρά κορίτσια τα περισσότερα, έχουν μπροστά τους πολλά χρόνια να παίζουν στην κατηγορία. Ο Χρήστος Γιώτης και ο Πανακούλιας Στέφανος θα κάνουν την απονομή στα κορίτσια του Γυμναστικού Συλλόγου. Κύπελο. Στην ομάδα θα το δώσει ο νέος δήμαρχος Αρτέων, ο κύριος Σαφάκας.
και αρχηγός Διαγόρου. Ο κύριος Σαφάγκας θα κάνει την απονομή του πρωταθλήματος του κυπέλου. Είναι η ώρα των πανηγυρισμών για τα κορίτσια του Γυμναστικού Συλλόγου. Θέλω να μου γυρίσει λίγο να βλέπουμε πάνω. Κύριε Σταμούλη, δύο λόγια για το παιχνίδι. Μεγάλη χαρά σήμερα για την ομάδα. Μεγάλη χαρά για την ομάδα. Νομίζω ότι μας το χρωστούσε από πέρυσι. Χάσαμε το τελικό των Κορασίδων. Αυτό μας πείσμωσε. Αλλά και πάλι και φέτος ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο φιλαθλητικός ήταν πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Πάλεψε πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολύ άγχος. Τέλος καλό, όλα καλά. Πιστεύω θα καταφέρουμε και στη συνέχεια καλύτερα πράγματα. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Βίρονα, είμαστε στον αέρα, είμαστε ακόμα ζωντανά. Πανηγύρια. Πανηγύρια, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και συγκινημένοι ταυτόχρονα, γιατί ζήσαμε από κοντά τον αγώνα αυτών των κοριτσιών καθημερινά με τις προπονήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο δικαιώθηκαν τα βάσανά τους. Θα βάλουμε τώρα τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί η ομάδα πλέον θα συνεχίσει, θα εντείνει τις προσπάθειές της και τις προπονήσεις της, γιατί τώρα αρχίζουν όλα. Πρέπει να συμμετέχουν, να εκπροσωπήσουν την πόλη και τη Δυτική Ελλάδα πάνω απ' όλα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με μια πολύ καλή, θα έλεγα, με μια πολύ καλή εικόνα, με μια πολύ καλή συμμετοχή, να αποκομίσουν τα παιδιά εμπειρίες και αν μη τι άλλο, να φέρουμε την καλύτερη πλασάρισμα στις θέσεις. Ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον στο Φιλαθλητικό και στο Γυμναστικό Σύλλογο Άρτας για το θέαμα που μας πρόσφεραν σήμερα εδώ στην πόλη της Άρτας, στο κλειστό γυμναστήριο. Παρακολουθήσατε το παιχνίδι ζωντανά από την τηλεόραση του Art TV. Έχω μαζί μου τον νέο Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Σαφάκα. Ευχαριστημένος από το θέαμα πρώτα απ' όλα. Ευχαριστημένος, ναι, προς Θεού. Νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο του θεάματος και από τις δύο ομάδες. Ανταγωνιστικό παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο tie break. Νομίζω ότι η δική μας ομάδα το δικαιούταν από πέρυσι το κύπελο, γιατί και πέρυσι έχασε το τελικό από τα Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, στο tie break. Σε αυτές τις ηλικίες χαίρεσαι να βλέπεις την άμυλα μεταξύ των ομάδων και να βλέπεις ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στην πόλη σου. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι πηγαίνουν να παίξουν πανελλαδικό η ομάδα που πέρασε. Καλή συνέχεια στη δική μας την ομάδα και πάντα να έχουμε τέτοια παιχνίδια και τέτοιες εκδηλώσεις. Σήμερα εδώ είσαστε με την ιδιότητα του Δημάρχου αλλά και του γονιού. Είχατε την κόρη, έπαιζε. Είχατε την κόρη, έπαιζε, πραγματικά. Όπως έπαιζε και πέρυσι και στεναχωρηθήκαν πολύ που το χάσαν στο τέλος. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Θεωρώ ότι έφερα τύχη τουλάχιστον φέτος και με την καινούργια θητεία να κάνω και την απονομή του κυπέλου. Χαρές, πάντα χαρές. Νομίζω ότι επειδή έχω μάθει και στον αθλητισμό ότι είναι συγκινητικό να βλέπεις, ας πούμε, έτσι, νέα παιδιά και πόσο μάλλον τα δικά σου τα παιδιά να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Επειδή προέρχεστε από το χώρο του αθλητισμού, τι να περιμένουμε όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού από την νέα διοίκηση του Δήμου, από τους ανθρώπους που θα αναλάβουν από πρώτου μηνός. Έχουμε στο πρόγραμμά μας και έχουμε σκοπό να στηρίξουμε τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται βόλεϊ, είτε λέγεται ποδόσφαιρο.
Έχουμε προγραμματίσει, ήδη έχουμε κάνει επαφή και με τον πρόεδρο της ΕΟΚ στην καλαθοσφαίριση για να φέρουμε μια μεγάλη εκδήλωση που δεν μπορώ ακόμη να ανακοινώσω, αλλά γενικώς θέλουμε να στηρίξουμε και τις υποδομές. Τις υποδομές, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, που πρέπει να ξεκινήσουμε να αδειοδοτούμε γήπεδα, δεν υπάρχει κανένα γήπεδο με αδειοδότηση, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται βόλεϊ. Έχουμε δύο κλειστά γυμναστήρια και ένα κολυμβητήριο που θα τα στηρίξουμε. Ξεκινήσαμε μία μελέτη, συνεργασία για μία μελέτη για το εθνικό στάδιο. Θα στηρίξουμε με όλες μας δυνάμεις, τις υποδομές κυρίως του αθλητισμού. Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε και μία τελευταία ερώτηση. Το δελτίο σαν ποδοσφαιριστή, τι το κάνω? Το δελτίο θα το κρατήσει, να το κρεμάσουμε το Μάιο. Να είσαι καλά. Σε μία τιμητική εκδήλωση. Φαντάζομαι εκδήλωση. Συγχαρητήρια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πανακούλια. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Οι ομάδες δεν μπορούν να τα πετσέθουν μόνες τους. Θέλουν πίσω τους ανθρώπους που να τους βοηθούν, όπως βοηθάτε εσείς σαν με τη χορηγία σας στον Γυμναστικό Σύλλογο. Κοιτάξτε, για μένα το πιο σημαντικό σήμερα ήταν ότι γέμισε ένα γήπεδο από νέα παιδιά. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέους ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία αθλούνται, παίζουν βόλεϊ και φέρνουν και αυτές τις επιτυχίες, και σίγουρα αυτό χρειάζεται υποστήριξη. Και τις περισσότερες φορές χρειάζεται υποστήριξη από ιδιωτικούς φορείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Αν κάνετε και μια σύνδεση με την καθημερινότητα και την παραβατικότητα των ανηλίκων, όπως αυτή εκτελήσεται σε καθημερινό επίπεδο, καταλαβαίνετε κι εσείς πόσο σημαντικό είναι οι αθλητικές δραστηριότητες και ο αθλητισμός γενικότερα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να συνεχίζετε να στηρίζετε τον αθλητισμό. Να είστε καλά, Ηλία μου. Μπράβο, Άρχης Παπαχριστάκης, ίδρυσες, Άλκη μου, μου επιτρέψεις τον ελληνικό μας το σώμα. Ναι, ναι. Ίδρυσες την ομάδα. Ναι. Πες μου πώς αισθάνεσαι που βλέπεις. Πολύ περήφανος. Περήφανος όχι μόνο εγώ, περήφανη πρέπει να είναι όλη η Άρτα. Γιατί υπάρχει και αυτή η νεολαία. Δεν είναι μόνο η νεολαία της βίας, υπάρχει η νεολαία του αθλητισμού. Ένα όμορφο πράγμα και όλα τα παιδιά θέλω να τα βλέπουμε στα γυμναστήρια, να γυμνάζονται, να διαμορφώνουν καλούς χαρακτήρες. Μέσα στα γήπεδα κοινικοποιείται ο νέος και γίνεται καλύτερος χαρακτήρας. Κλείνουμε 25 χρόνια φέτος στο Σύλλογο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί εγώ ίδρυσα το σωματείο με πάρα πολλά αθλήματα. Έχουμε και ομάδα μπάσκετ, είχαμε και ποδόσφαιρο, έχουμε κολύμβηση, το βόλεϊ. Τι να πω. Να έχετε υπομονή, να σας δίνω Θεός κουράγιο και δύναμη, να συνεχίσετε. Να συνεχίσουμε, θα είμαστε παρόντες και θα βοηθάμε όλα τα νέα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με οποιοδήποτε άθλημα και αν θέλουν. Επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και οι δύο μέσα στον αθλητισμό, ναι, θέλει μεγάλη προσπάθεια από λίγους ανθρώπους που μείναμε στους χώρους αυτούς, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε κοντά στα παιδιά μας, στα παιδιά των φίλων μας, στα παιδιά των γειτόνων μας, στα παιδιά της κοινωνίας της Άρτας. Αυτά τα παιδιά τα θέλουμε στα γήπεδα. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χαρακτήρες. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.